και σας αφήνουν όλοι αυτοί εχμές ότι οι κυβερνητικές βουλευτές είναι απόν από τα προβλήματα της περιοχής. Είστε απόν. Είστε στην Αθήνα κάτω, ασχολείστε με άλλα και εδώ δεν είστε καθόλου. Πώς απαντάτε? Είμαστε συνεχώς παρόντες, ασχολούμαστε συνεχώς με το ζήτημα, έχουμε διαρκείς επαφής με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με τα αρμόδια υπουργεία. Συζητούμε το ζήτημα με την πολιτική ηγεσία και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Απόντες προφανώς από αυτόν τον διάλογο τον γόνιμο είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα κάνουν αντίσταση για την αντίσταση, ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν πολύ δεκτικοί σε όλες εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες έφεραν σε πολύ δυσχερή θέση την ΔΕΗ, την επιχείρηση και τελικά την Δυτική Μακεδονία. Ας μη μας κουνούν λοιπόν το χέρι. Συμμεριζόμαστε την αγωνία των συμπολιτών μας. Ασφαλώς και μας απασχολεί το ζήτημα. Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, κύριε Βουλευτά? Κύριε Βακρατσά, η διαδικασία της απαλληλεγγυητοποίησης δεν ξεκίνησε με την δήλωση του σημερινού Πρωθυπουργού. Κάποιοι πετούσαν τα προβλήματα κάτω, έκρυβαν τα προβλήματα κάτω. Δεν το έλεγε όμως, συγγνώμη, ο κύριος Μητσοτάκης από τη Φλόρινα, όταν μίλησε στο ξενοδοχείο Λίγκος, γιατί κάτω έβρεχε, δεν μίλησε. Είπε θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ και ήσασταν όλοι εκεί. Ασφαλώς και στηρίζουμε τη ΔΕΗ. Είναι αναγκαίος όρος. Ναι. Η στήριξη της ΔΕΗ, η επιβίωση της ΔΕΗ, μιας επιχείρησης την οποία μας την παρέδωσαν προβληματική, ζημιογόνα, για να ακριβολογούμε λίγο πριν την καταστροφή της. Και γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για να διασωθεί, αλλά και να μετεξελιχθεί η ΔΕΗ, να αρθούν όλα εκείνα τα εμπόδια που δεν τις επέτρεπαν στο σύγχρονο, στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον να διαδραματίσει τον ρόλο που δικαιούται και μέσα στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στη ΣΑΠΕ δηλαδή, που είναι η διεθνής τάση για την επόμενη μέρα. Αλλά επειδή εντοπίζεται ακριβώς και αυτήν τη δήλωση, εγώ θα σας πω ότι και εκείνη η τοποθέτηση του σημερινού Πρωθυπουργού ήταν απολύτως συνεπής. Εάν διαβάσετε προσεκτικά εκείνη τη δήλωση, αν δείτε εκείνη τη δήλωση, αναφερόταν ακριβώς στην προοπτική, στο όραμά του, να δει σε αυτές τις εκτάσεις μεγάλα έργα ΑΠΕ, τα οποία θα ηλεκτροδοτούν τη χώρα το επόμενο διάστημα. Άρα υπάρχει, λέτε, σχέδιο, άμα για να μην χαθούν οι 12.000, αλλά και ο Περιφερειάρχης μιλάει για 25.000 θέσεις εργασίας. Ασφαλώς και υπάρχει, οι επιπτώσεις δεν μπορούν να αποκριβούν, δεν μπορούν να αποσιωπηθούν, είναι σοβαρές, αλλά υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν κονδύλια και από τους εθνικούς πόρους, πρωτίστως από τους ευρωπαϊκούς, και ας μην ξεχνάμε ότι στην διαδικασία της μετάβασης δεν βρίσκεται μόνο η χώρα, δεν βρίσκεται μόνο η Δυτική Μακεδονία, βρίσκονται 42 περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για τον λόγο αυτό ακριβώς, γιατί ανταγωνιζόμαστε με αυτές τις χώρες ποια θα αντλήσει τα περισσότερα ωφέλη από το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, πρέπει να είμαστε έτοιμοι με προτάσεις, με γόνιμο διάλογο και οπωσδήποτε με έναν σχεδιασμό ρεαλιστικό που θα οδηγήσει ακριβώς την περιοχή μας στην επόμενη ημέρα. Ωραία, τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, θα τον δείτε εσείς οι βουλευτές μαζί με τους τοπικούς φορείς εδώ πέρα για να συζητηθεί το θέμα? Φυσικά αυτό ήταν και ο κύριος Κασαπίδης και η αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου να θέσουν το θέμα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και στην πρόσφατη κοινοβουλευτική, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας θέσαμε αυτά τα ζητήματα, τα πολύ σημαντικά για την περιοχή μας, στον διάλογο. Υπάρχει, ασφαλώς είναι μια δυναμική διαδικασία αυτή που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Το προηγούμενο διάστημα είχε επισκεφθεί την περιοχή μας ο Υφυπουργός, ο κύριος Θωμάς. Αναμένεται και η επίσκεψη του αρμοδίου υπουργού. Θα ακούω εδώ και δύο μήνες, κύριε Κωνσταντινίδη, και δεν έχει το κύριος Κατζηδάκης πάντως. Είμαστε σε μια διαδικασία, θα έρθει, να είστε σίγουροι ότι θα έρθει, και θα έρθει πολύ σύντομα.